μεγάλη μέρα για τους Βρετανούς έφτασε. Σήμερα, Σάββατο, 6 Μαΐου του 2023, γράφεται ιστορία στο αβαίο του Westminster, καθώς έχουμε την πρώτη βασιλική στέψη μετά από 70 ολόκληρα χρόνια. Όταν και ανέβηκε στο θρόνο η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του θεσμού, η εκλειπούσα Ελισάβετ, μητέρα του Καρόλου. One day, the Prince of Wales should carry on the important work started by my father. Τα φώτα λοιπόν πέφτουν σήμερα πάνω στον Κάρολο τον Τρίτο της Μεγάλης Βρετανίας, που επιτέλους, μετά από έναν πολύπαθο βίο, έφτασε η στιγμή να φιλοξενήσει στο κεφάλι του το στέμα. Θέση που κότευε να ξεχάσει μετά από τόσα χρόνια αναμονής. Μια προσωπικότητα που έχει αμφισβητηθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως λόγω της προσωπικής του ζωής και του έκριθμου χαρακτήρα του, θα καθίσει αναπαυτικά στον θρόνο για το υπόλοιπο της ζωής του. Δίπλα στον βασιλικό, τίτλο της Βασίλισσας θα λάβει και η Καμίλα, η σύζυγός του, κάτι που μάλλον η ίδια έχει ονειρευτεί δεκάδες φορές στη μέχρι τώρα ζωή της. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, όπως μάθαμε και στα παραμύθια. Μόνο όπου στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Σήμερα λέμε γεια σου στις πιο γεια σου στιγμές του από λεπτό σε λεπτό βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε όλες αυτές τις στιγμές που τον έκαναν viral για τους σωστούς ή τους λάθος λόγους. Στις παραξενιές του, τα περίεργα ατρίβια για τη ζωή του και τα χαρακτηριστικά του αμφιλεγόμενου μονάρχη που σήμερα πρωταγωνιστεί στα ταμπλόιτς ολόκληρου του πλανήτη. Μία φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε στο παλάτι του Buckingham στις 9 και 14 πρώτα λεπτά το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου του 1948. Τέσσερα μόλις χρόνια πριν καθίσει στο θρόνο η μητέρα του Ελισάβετ. Για τη βάφτισή του έφτασε στο Λονδίνο νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Ονομάστηκε Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος, για τους φίλους Κάρολος Σκέτο. Πήρε τον τίτλο του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου όταν ήταν μόλις 10 ετών. Βαρύ το φορτίο ομολογουμένως για ένα δεκάχρονο. Όταν τελείωσε τη βασική εκπαίδευση σε εκπαιδευτήρια στην Αγγλία και την Αυστραλία, ως ο πρώτος πρίγκιπας που δεν είχε κουβερνάντα αλλά πήγαινε κανονικά στο σχολείο, σπούδασε ιστορία και ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αμέσως μετά υπηρέτησε για 5 χρόνια στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και το Βασιλικό Ναυτικό. Ζωηρούλης από μικρός, πριν παντρευτεί την Νταϊάννα, είχε κάνει ήδη πρόταση γάμου σε άλλη υποψήφια νύφη, η οποία όμως τον απέρριψε. Το 1974 αλληλογραφούσε με τον αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού και αδερφό της γιαγιάς του Αλίκης, Λουίς Μάουντμπάντεν, με σκοπό να παντρευτεί την εγγονή του Αμάντα. Ο Λουίς όμως λίγα χρόνια μετά δολοφονήθηκε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το προξενιό. Ο Κάρολος δεν το έβαλε κάτω, έκανε από μόνος του την πρόταση γάμου στην Αμάντα, η οποία αρνήθηκε τελικά να μπει στη βασιλική οικογένεια. Σοφά σκέφτηκε, θα έλεγε κανείς. Λίγα χρόνια μετά μπήκε στη ζωή του η Σάρα, απόγονος της αριστοκρατικής οικογένειας των Σπένσερ και μεγαλύτερη αδερφή της Νταϊάννα. Σε μία επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας το 1977, γνώρισε την αρχικά κουνιάδα του και μετέπειτα σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του και σύντομα χώρισε τη Σάρα και ξεκίνησε να βγαίνει με την Νταϊάννα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο red flag για τη σχέση τους, αλλά επικράτησε ο παρορμητικός του νεανικός έρωτας. Ή μάλλον ο ενθουσιασμός, γιατί όπως τελικά παραδέχτηκαν χρόνια μετά και οι δύο, δεν ερωτεύτηκαν ποτέ ο ένας τον άλλον. Η Καμίλα ήταν ο μεγάλος του έρωτας, καθότι ήταν για χρόνια παράνομος έρωτας και αυτό, όπως για να το κάνουμε, είναι αφροδισιακό. Για 35 ολόκληρα χρόνια την φώναζε «Μυστικέ μου έρωτα». Τα αποκαλυπτήρια της σχέσης έκανε η ίδια η Νταϊάννα στο πρώτο της βιβλίο, αφού είχε καταπιεί πολλά στα 10 χρόνια γάμου με τον Κάρολο. Στην πραγματικότητα, ο Κάρολος είναι μια ευαίσθητη καλλιτεχνική ψυχή που βρίσκει καταφύγιο στην τέχνη όταν τα πράγματα εκεί έξω είναι δύσκολα. Έχει παίξει στο θέατρο, έχει γράψει μέχρι και παιδικά παραμύθια. Λατρεύει το Σέξπιρ και επιλέγει συχνά να πετάει ατάκες από έργα του στις ομιλίες του, αλλά κυρίως λατρεύει τη μουσική. Όσο και αν δυσκολεύεται να το φανταστεί κανείς, ο Κάρολος παίζει πιάνο, τρομπέτα, τσέλο και λίγο άρπα. Έχει αδυναμία στην Diana Rose, την Barbara Streisand, στην Edith Piaf και στην Anna Vissi. Η Ελληνίδα Σούπερ Superstar ήταν καλεσμένη σε τελετή για τα γενέθλιά του το 2002 και τραγούδησε μόνο για αυτόν. Τον βρήκε μάλιστα ιδιαίτερο σεξι και γοητευτικό, όπως σχολίασε αργότερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας λέγεται ότι βγάζουν ιδιοτροπίες και παραξενιές, αλλά ο Κάρολος φαίνεται ότι έχει στέμμα και σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα οξύθυμος και νευρικός. Ακόμα και μια χαλασμένη πένα μπορεί να τον κάνει σε δευτερόλεπτα να χάσει την υπομονή του. Επίσης έχει θέμα με τα αυγά. Αν βράσουν έστω και ένα δευτερόλεπτο παραπάνω από 7 λεπτά, τα πετάει στα σκουπίδια και ζητάει έξαλλος να του φτιάξουν καινούρια. Δεν τρώει ποτέ εξάλλου μεσημεριανό παρά μόνο πρωινό και βραδινό, οπότε το σωστό το αυγό τον κρατάει όλη μέρα στυλωμένο. Το αυτοκίνητό του δεν καίει βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά βιολογικό καύσιμο που παράγεται από κρασί ή μαγειρικό λάδι. Μιλάμε για σοβαρό οικολόγο.
Είναι γνωστός επίσης για τις γκάφες του. Μπερδεύει πρόσωπα και τίτλους, έχει μπερδέψει ακόμα και χώρες στις οποίες έκανε επίσκεψη. Άλλη μια γκάφα που τον έκανε viral ήταν όταν έκανε δώρο στον Όζι Όσμπορν ένα παλαιωμένο μπουκάλι σκοτσέζικο ουίσκι. Την περίοδο που ο τραγουδιστής ήταν σε κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ. Καλά πήγε αυτό. Τελευταία συνήθειά του που ακολουθεί όπου και αν βρίσκεται, κοιμάται πάντα εντελώς γυμνός. Μία έκφραση ελευθερίας που ακολουθεί σε όποιο μέρος και αν χρειάζεται να κοιμηθεί. Γιατί όπως έχει πει και ο ίδιος. Χιέρι, ο χιέρι, ελευθερία.